Λοιπόν, πριν πάμε στη συζήτησή μας με τον καθηγητή στην Κωνσταντινούπολη, στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και με τον Μανώλη Κωστίδη, να σας πω μερικές ειδήσεις που βλέπω πολύ ενδιαφέρον στο sky.gr. Καταρχήν, μιλούσαμε πριν για το Χάρκοβο. Έχουμε νέα σφοδρή επίθεση του ρωσικού στρατού στο Χάρκοβο. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Φελίδης σε λίγο να τα δούμε αναλυτικά. Τίτλους σας δίνω για το θέμα του τραπεζικού αποκλεισμού, που έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη τις τελευταίες ώρες και επικρίθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι δεν τον αποφάσισαν. Επειδή το μπλόκαρε η Γερμανία που έχει συμφέροντα με τη Ρωσία, βλέπω ότι η Γαλλία τάσσεται επίσημα υπέρ του αποκλεισμού της Ρωσίας από το SWIFT. Θα μας εξηγήσει σε λίγο, Έλληνα Λάσκαρη, πόσο βαριά επίπτωση, πόσο βαριά κύρωση είναι αυτή για τη Ρωσία και τι θα σημαίνει και για τη Γερμανία. Αλλά το λέει αυτό η Γαλλία, τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη το ECOFIN, το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών. Και ακόμα το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι η Ουκρανία διατηρεί τον έλεγχο βασικών πόλεων. Με αυτά τα δεδομένα, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Τριανταφύλου, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χας Κωνσταντινούπολης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας και τον Μανώλη Κωστίδη πάντα και θέλω να ξεκινήσω ζητώντας το πρώτο σας σχόλιο για αυτά που είδαμε νωρίτερα από τον Μανώλη. Δηλαδή την επίθεση του Ερντογάν με τη γλώσσα που χρησιμοποίησε για το τσιμπούς του Καραγκιόζη, του Χατζιαβάτη στη Δύση, για το γεγονός ότι δεν ενισχύει όσο θα έπρεπε κατά τον Ερντογάν την Ουκρανία και δεν αντιμετωπίζει όπως θα έπρεπε την επιχείρηση, όπως το χαρακτηρίζει, της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο, αν θεωρείτε ότι όλα αυτά μπορεί να ανοίξουν την όρεξη του Ερντογάν με μοντέλο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ωραία. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Η Τουρκία συμμετέχει στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και οποιαδήποτε αποφάση έχει πάρει το ΝΑΤΟ μέχρι στιγμής είναι με την υπογραφή της Τουρκίας. Σωστά. Η Τουρκία δεν συμμετέχει στις κυρώσεις. Γιατί οι κυρώσεις είναι ευρωπαϊκές. Δεν είναι το ΝΑΤΟ που κάνει κυρώσεις, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες μεμονωμένα. Το δίλημα της Τουρκίας είναι οι κυρώσεις. Δεν είναι ο Βόσφορος και τα στενά. Γιατί και η ορολογία ότι δεν είναι πόλεμος, όπως αναγράφει η συνθήκη και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, οι δηλώσεις της Προεδρίας λένε, όπως ανέφερε και ο κ. Κωστής, στρατιωτική επιχείρηση. Αν κοιτάξει κανείς και στα κείμενα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων Υπουργείων Εξωτερικών, δεν αναφέρει κανείς πόλεμο. Ούτε καν τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάει επίθεση. Μόνο οι Γάλλοι, γιατί τα έχω λίγο ψάξει αυτά, οι Γάλλοι αναφέρονται σε εισβολή. Κανείς δεν χρησιμοποιεί τη λέξη πόλεμο μέχρι στιγμής. Μέχρι και το χρησιμοποιούν τη λέξη εισβολή. Το γεγονός ότι μια χώρα, ο στρατός μιας χώρας εισβάλλει στο έδαφος μιας ανεξάρτητης άλλης χώρας, βομβαρδίζει, σκοτώνει, καταλαμβάνει εδάφη ή αποκτά τον έλεγχο εδαφών. Αυτό δεν είναι ο ορισμός του πολέμου. Και δεν μιλώ με την. Αλλά σας λέω στην διπλωματία δεν χρησιμοποιείται γιατί. Γιατί ούτε η Ρωσία επισήμως έχει κηρύξει πόλεμο και νομίζω αν χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη πια επισήμως, ρητορικά μπορεί να την έχουν χρησιμοποιήσει κάποιοι εξωματούχοι, αλλά σαν γραπτά δεν υπάρχει πουθενά. Μετά μπαίνουμε σε άλλες περιπέτειες. Άρα λέτε ότι τυπικά η Τουρκία μπορεί να βασιστεί εκεί και να μην κλείσει τα στενά του Βοσπόρου. Ναι, γιατί υπάρχουν δύο άρθρα στη συνθήκη του Μοντρέ. Υπάρχει το άρθρο 19 που σου λέει σε περίπτωση πολέμου έχετε δικαίωμα να μπλοκάρει τη διέλευση των χωρών που συμμετέχουν στο πόλεμο. Μην μείνουμε σε αυτό. Είστε σαφείς. Λέτε ότι με βάση τις διεθνείς συνθήκες θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν υπάρχει πόλεμος με την αυστηρή έννοια του όρου. Άρα βασίζεται σε αυτό η Τουρκία και δεν κλείνει τα στενά. Ακριβώς. Πάμε τώρα στο ουσιώδες. Την αντίδραση του Ερντογάν απέναντι στη Δύση. Την επίθεση του απέναντι στη Δύση. Ναι, το θέμα για τρόπο αντιμετωπίσης της εξελίξης εκεί. Η κυρώση είναι το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή υπάρχει σύγκληση σε παρούσα φάση με τις θέσεις των Ευρωπαίων και του ΝΑΤΟ. Αλλά από σύγκληση σε ενεργή συμμετοχή στην επιβολή κυρώσεων είναι κάτι που θέλει να αποφύγει η Τουρκία. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Από το 2014 υπάρχουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όταν εισέβαλε η Κρυμαία και ξεκίνησε ο πόλος στον Ντομπάς, και δεν συμμετέχει η Τουρκία σε αυτές. Ίσα-ίσα που, για παράδειγμα, υπάρχουν κυρώσεις για αγροτικά προϊόντα, που σημαίνει ότι οι δικοί μας αγρότες δεν μπορούν να πουλήσουν. Να εξάγουν τα προϊόντα στην Ρωσία και η Τουρκία μπήκε μέσα και εξάγει αυτή τα προϊόντα. Άρα, της. Ποιο μήνυμα δηλαδή, θέλει σύμφωνα με εσάς ο Ερντογάν με τις σημερινές του δηλώσεις? Ναι, μα τον βολεύει αυτή η κατάσταση και τον βολεύει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων για το τι είδες κυρώσεις θα επιβληθούν στην Ρωσία. Και πάντα υπάρχουν. Τώρα λέμε για τη Γερμανία. Δεν είναι μόνο η Γερμανία, είναι και άλλες χώρες που μπλοκάρουν. Και η Ουγγαρία. Το SWIFT δεν είναι μόνο το SWIFT. Και η Ιταλία και η Ουγγαρία και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι τόσο απλά. Και δεν είναι μόνο τα θέματα του SWIFT. Ακόμη
δεν υπάρχει συμφωνία για κυρώσεις να μην εισάγουν οι ευρωπαϊκές χώρες πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Άρα λέτε ότι αυτή η κατάσταση για να μείνουν στον Ερντογάν βολεύει τον Ερντογάν. Το κρατούμε και αυτό. Πάμε στο τρίτο και σημαντικότερο. Θεωρείτε, επειδή άκουγα το πρωί μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του καθηγητή, του Υπουργού, του Άγγελου Συρίγου, εδώ στον Sky, στη ζήτηση με τον Μανώλη Κωστίδη που είναι μαζί μας και αν θέλει μπορεί να παρέμβει οποιαδήποτε στιγμή και τον παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτή η κατάσταση με την Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία. Να μην υπάρχει καμία στρατιωτική απάντηση από τη Δύση. Η Ουκρανία με τις δυνάμεις της δεν μπορεί να σταματήσει τον ρωσικό στρατό. Άρα η Ρωσία προελάβει. Η Ρωσία καλεί τους στρατιώτες της άλλης χώρας να παραδοθούν σε αυτήν, να ουσιαστικά να αγνοήσουν την κυβέρνηση της χώρας. Και το ερώτημα είναι αν αυτή η κατάσταση, όπως την αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα, μπορεί να ανοίξει την όρεξη του Ερντογάν να στρώσει χαλί για οποιοδήποτε κομμάτι του μεγαλοειδεατισμού του ή του νεοοθωμανισμού του. Στην παρούσα φάση όχι. Στην παρούσα φάση όχι, δεν είμαστε εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή δίνεται η δυνατότητα στη Τουρκία να τα ξαναβρει λίγο με την Αμερική και τον ΝΑΤΟ λόγω της γεωγραφίας της, λόγω της κρίσης με τη Ρωσία. Με τίποτα. Δεν το αποκλείω. Μπορεί στο μέλλον, αν αλλάξουν οι συνθήκες, ναι, αλλά δεν είμαστε εκεί. Στην παρούσα φάση αποκλείεται η Τουρκία να το εκμεταλλευτεί αυτό. Άρα θεωρείτε. Ναι, Μανώλη, ναι, Μανώλη. Όχι, απλά υπάρχουν και κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει να αναλυθούν, νομίζω, διότι με τις ανεξάρτητες δημοκρατίες που έχει ιδρύσει τώρα η Ρωσία, ουσιαστικά συμβαδίζει στη φόρμουλα της Τουρκίας όσον αφορά την Κύπρο. Ξέρουμε το τι έχει κάνει η Τουρκία από το 1983 στην Κύπρο, ιδρύοντας ένα κράτος το οποίο δεν αναγνωρίζει κανείς, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ανατολική Ουκρανία. Νομίζω σε αυτό το θέμα έχουν μια ταύτιση απόψεων. Και βλέπαμε σήμερα την κυρία Ζαχάροβα, τη ρωτούσαν για κάποια ζητήματα που αφορούν αυτές τις περιοχές και έλεγε: μην ρωτάτε σε εμάς, έχουν ανεξάρτητες αρχές, να ρωτήσετε σε αυτούς. Άρα βλέπετε ότι η Ρωσία και η Τουρκία σε κάποια ζητήματα μπορεί να διαφωνούν, αν είναι εισβολή, πόλεμος, οποιαδήποτε ορολογία χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν συγκρούσεις εκεί, πόλεμος είναι, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να διαφωνούν, αλλά συμφωνούν σε μια άλλη φόρμουλα. Και νομίζω αυτό θα το δούμε και μπροστά μας. Την απάντησή σας, κύριε καθηγητά, στο Μανώλη για να κλείσουμε. Όχι, θα το δούμε μπροστά μας. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι κάτι άμεσο που πρέπει να προβληματίζει. Λέτε ότι θα γίνει, αλλά όχι τώρα. Κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον. Δεν αφορά μόνο την Τουρκία. Δηλαδή το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα αντιδράσει η Κίνα και πότε θα αντιδράσει η Κίνα φορά το Ταϊουάν. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο. Αν η Κίνα προχωρήσει αυτό επειδή θεωρεί ότι οι συνθήκες είναι αυτές που είναι και η Δύση έχει μπει σε μια γωνιά και βάλεται, τότε μπορεί να επιλέξει η Ρωσία. Αλλά δεν θα γίνει ούτε αυτό η παρούσα φάση. Αυτό λέω. Να επιλέξει η Ρωσία να αλλάξει τα δεδομένα. Αλλά σε παρούσα φάση η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, δεν έχει ζητήσει να φύγει, συμμετέχει σε λήψη των αποφάσεων, πιέζεται από την Αμερική, προσπαθεί να τα βρει και το βλέπουμε οι συχνές επικοινωνίες που γίνονται και τις βγάζουν προς τα έξω με τους Αμερικανούς και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες κλπ. Θέλει να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο, να ξαναέρθει κατά κάποιο τρόπο προς τη Δύση. Και δεν είμαστε σε φάση να μπούμε σε τέτοιες περιπέτειες. Δεν είναι η Τουρκία σε τέτοια φάση. Το μόνο ενδεχόμενο είναι, αλλά αυτό είναι αν πραγματικά ο Ερντογάν θεωρήσει ότι χάνονται Μήπως τότε πάει ολική ρήξη για να κερδίσει εκλογές. Αλλά δεν νομίζω ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που θα πάρει τέτοιες αποφάσεις έτσι. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής ο κύριος Τριανταφύλου από το Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης και το Μανώλη Κωστίδη τον ευχαριστώ.